ήταν μια πολύ καλή χρονιά όπως λέει πολύ. Όμως πολλοί άνθρωποι στο κλάδο μιλάνε ομιλούν την ανάγκη μια χάραξη, μια στρατηγική σχολεία σε τα επόμενα χρόνια. Έχετε κάποιο στόχο, κάποιο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια? Γιατί πολλές αγορές έχουν κάποιε θέσει που συμμετείχουν οι άλλες αγορές πέντε ερωτήσεις, αλλά εντάξει, 2022 ήταν μια εξαιρετική χρονιά εδώ. Είχε λάβει κανείς υπόψη τα προβλήματα, πόλεμο, πανδημία, ενεργειακή κρίση, μικροϊκό, αστάθεια, ακρίβεια. Τα νούμερα τα οποία βλέπουμε ότι έχουμε σε έσοδα και σε αδείξεις είναι εντυπωσιακά και στηρίζουν όλες τις εκφάσεις της ελληνικής οικονομίας. Είναι η παραγωγή, τον κόσμο, τον κόσμο της κατασκευής, από 8-10 ελληνικές μέσα στη χώρα και φυσικά τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στον τουρισμό και όλους τους ανθρώπους που ζουν και κινούνται από το πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Πάνω στις προκλήσεις είναι μεγάλες για την ελευθερία και τα προβλήματα δεν σταματάνε. Αλλά μέσα στην πολύ χαρούμενη γιατί στηρίξαμε την νέα ελληνική οικογένεια, την ελληνική επιχείρηση, τη μικρή και μεγάλη, τους Έλληνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η χάραξη ήταν δημιουργής και το 2022 είχε επιμήκυση στις τρεις περιόδους. Πράγματι ξεκίνησε το Μάρτιο, δουλεύετε πηγαίνει ως τα μέσα Νοεμβρίου και είχε την προσπάθεια να έρθουν και πιο ποιοτικοί ταξιδιώτες, τουρίστες, μεγαλύτερου εισοδήματος που θα φύγουν και μεγαλύτερες απολαβές στη χώρα. Πράγμα το οποίο και αυτό έγινε πράξη. Τώρα για το 2023 θέλω να πω ότι εμείς υποστηρίζουμε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, μπλε και πράσινη οικονομία, Eco Island που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, μείωση των εκπομπών άνθρακα, στήριξη του περιβάλλοντος, του πλανήτη. Και αυτό θα είναι ένα τρένο το οποίο θα ταξιδέψει τουλάχιστον ένα στους δύο ταξιδιώτες παγκοσμίως. Και χρησιμοποιούμε και θα χρησιμοποιήσουμε, αποκινούμε δήμους, λιμενικά ταμεία, περιφέρειες και ιδιώτες. Όλα τα εργαλεία τα παίρνουν διάθεσή μας, δηλαδή 350 εκατομμύρια από το RRF, με την υπόχρεση θα φτάσει το 1 δις αυτό, το ΕΣΠΑ, αναπτυξιακά προγράμματα, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε υποδομές στη χώρα, έτσι ώστε να μετατραπούμε σε μια πρότυπη χώρα για το βιώσιμο τουρισμό. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες αγορές, όπως η Τουρκία, οι Ισπανίες, που είναι αυτή τη στιγμή το brand Ελλάδα είναι μέσα στα 5 ή 3 καλύτερα, στον κόσμο πιο ποιοτικά, μοναδικά ως προς την εμπειρία, απίστευτα προς την φιλοξενία. Το είδαμε αυτό φέτος με νέες αγορές και ενίσχυση άλλων στην Αμερικάνικη αγορά με 9 πτήσεις direct στο δεύτερο τέλος, με 63 πτήσεις την εβδομάδα, 9 πτήσεις την ημέρα. Θα θέλαμε παρομοίως να αναπτύξουμε και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Λέμε ότι οι κρουαζιές ήρθαν εδώ με πολλαπλάσια από μέσα. Κινήθηκε η αγορά, δικαστήριο γίνεται πιο ενδιαφέροντο στο εμπορικό κόσμο. Οπότε βεβαίως παρακολουθούμε τις χώρες της περιοχής. Αντιλαμβανόμαστε τον ανταγωνισμό, αν χάσουμε τη δική μας πορεία, είναι μια πορεία πολύ πολύ ισχυρή και αποδείχθηκε αυτό γιατί άντεξε ο κλάδος και μηνώθηκε σε πολλαπλές κρίσεις. Θυμίζω ότι ο κλάδος αναγκάστηκε να κλείσει λόγω πανδημίας. Ανοίξαμε χωρίς εμβόλια την πρώτη χρονιά σε ένα αλληλογισμένο ρίσκο του δημιουργός. Την απόφαση και εμείς υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα πολλαπλού τέστινγκ και διασύνδεση νοσοκομείων και κέντρων υγείας με την χώρα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαστε μοναδική μεσογειακή χώρα που άνοιξε. Και νομίζω ότι 21 στο τέλος του και βέβαια το 22 είναι πολύ πολύ δύσκολες χρονιές. Οπότε δεν έχουμε τίποτα να πούμε στον ανταγωνισμό. Πρέπει μόνο να εξελισσόμαστε και τις υποδομές μας και τις δομές μας και την εκπαίδευσή μας και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία παρά τις δυσκολίες στην αμοιβαιότητα μας κάνουν να δίνουν το μέρος που σε δεξί. Κύριε Υπουργέ,